Αρχικά θέλω να πούμε ένα συγχαρητήρια στον Γρηγόρη. Συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Ένα, δύο, τρία. Συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Αυτό ήθελα. Ένα, δύο, τρία. Βέβαια, γιατί νομίζω ότι είναι το μόνο late night το οποίο τέτοιο χαρακτήρα, πούμε, που είναι πιο ψυχαγωγία, που έχει φιλοξενήσει υποψήφιο πρωθυπουργό. Και νομίζω πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι υποψήφιος πρωθυπουργό. Και είναι και ο πρώτος που έχει φιλοξενηθεί σε talk show τέτοιο χαρακτήρα. Ήταν μια πρωτιά λοιπόν και για τους δύο. Ο, δεν μπορώ να πω. Ωραία τα πήγαν να πεις. Εντάξει, μια μηχανία λίγο awkward ήτανε, αλλά να πεις είναι αυτό που ξέρεις, η αμηχανία του πρώτου ραντεβού. Που δεν γνωρίζεσαι και πολύ καλά. Αλλά θες κάτι να γίνει παραπάνω. Εδώ πέρα, βέβαια, το ραντεβού πήρε μέρος, ας πούμε, σε ένα ζαχαροπλαστείο. Πάστα όλο φουλ τίποτα. Πώς ήταν αυτά οι ελληνικές ταινίες που βρισκόντουσαν. Πάντα με μία πάστα τον περίμενε. Δηλαδή, το ζάχαρο τέρμα στους πρωταγωνιστές. Ποτέ δεν μαθαίναμε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην κάμερα, στους καπνιστές. Γιατί να το ξέρετε, οι καπνιστές, ο κύριος Μητσοτάκης θα σας το κόψει το τσιγάρο. Μη σας βάλει να ξυρίσετε και το μουστάκι στο τέλος. Και μάλιστα ο άνθρωπος τόλμησε και πέρασε και από τις μύγες. Αυτό θέλει χειροκρότημα. Δεν το περιμέναμε. Μπράβο. Ο καθένας το παλεύει όπως μπορεί. Έτσι πρέπει, παιδιά. Μα αφού δεν βρήκανε εμένα να κάνουν την πέτση, λέει δεν γίνεται να μην βγούμε και πουθενά. Εγώ βέβαια έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δύο κόμματα, ας πούμε, που προεκλογικά έχουν, ας πούμε, να κάνουν και ένα debate. Δηλαδή είσαι και κόμμα. Δεν είναι και η δουλειά σου να πει. Τι πάει να πει δεν βρέθηκε, ρε παιδιά, μια ημερομηνία. Τι άλλο έχουν να κάνουν, ειλικρινά δηλαδή. Γιατί ένα κυρώνει το debate, φαντάζομαι ότι το κυρώνει για κάτι πιο σημαντικό. Τι σημαντικότερο ήταν, ας πούμε. Τώρα φαντάζομαι να είναι ρε, εσύ, ο Αλέξης πότε μπορεί. Τετάρτη. Εσύ ρε μωρό, εγώ έχω κλείσει λίγο ποτάκι. Μπορώ καθόλου. Θες Πέμπτη, έχω νύχια. Αποκλείεται, δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανησυχώ. Τουλάχιστον έχουμε τον Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο, παιδιά. Και μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Δες τι ωραίο, τον βλέπεις, τι ωραίος εδώ με τα ακουστικά του. Κλειδωμένος εδώ πέρα και ένα μηχανηματάκι κάτω, κάτι του λέει ποιος ξέρει τι, σαν να έχει χαθεί είναι εδώ πέρα μέσα. Έτσι, Amber Alert, άμα το βρει κάποιος να στείλει μήνυμα. Πολύ ωραίο στέκεται, έβγαλε τη φωτογραφία, το έχει βάλει και το GPS, δεν ξέρει πού να πάει, σαν χαμένος φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, και μια και έχω πιάσει έτσι του Jean Premier, θα περάσει το στον Jean Premier, Danos, the Danuan. Καλό μεσημεράκι, επιθετικό μεσημεράκι. Σας αρέσει ο Ντάνος? Όχι, γιατί κάτι μπορεί να άλλαξε. Ρε, επειδή μου αξιμίζει, γιατί. Α, μωρέ, δεν μου αρέσει και ο Ντάνος. Ήθελα να ρωτήσω, αφού σας αρέσει μια σταχαρά. Ο Ντάνος, λοιπόν, από ό,τι έχουμε καταλάβει, του χρόνου έχει δύο προτάσεις. Η μία είναι να κάνει μια εκπομπή στον Α, η οποία λέει θα είναι αφιερωμένη σε αφανείς ήρωες της καθημερινότητας σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ένα ταξιδιωτικό κοινωνικό τύπου. Oh no. All right. Ναι, θα έχει το κοινωνικό το μήνυμα μια χαρά, θα γυρίσει και σε διάφορα μέρη ωραιότητα. Το άλλο, η δεύτερη πρόταση είναι ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι είναι αυτό, εγώ δεν ξέρω. Αν με ρωτάτε πάντως εγώ, με ρωτάτε. Ναι! Θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Η γνώμη, αν ήμουν εγώ Ντάνος, θα έκανα μια ωραία εκπομπή, ας πούμε, με σπορ και ταξίδια. Ναι. Extreme το σπορ να είναι σε όλο τον κόσμο να πηγαίνουν. Και δεν βάζα και συμπαρουσιαστή και το Χρανιώτη να γυρίζουν μαζί τον κόσμο οι δυο τους. Δες τι ωραία. Να κάνει ο ένας γιόγκα, ο άλλος να κάνει τις βουτιές του, σέρφινγκ και πάει λέγοντα. Δηλαδή, πώς ήταν το World Party και στη θέση ήταν η Μανίδη, θα βάζα Ντάνο και στη θέση του Μαυρίδη Χρανιώτη. Ωραίο! Εγώ πιστεύω, παιδιά, ωραίο, γιατί τους έχουμε συνδυάσει και μαζί που ήταν και φίλοι στο Survivor. Γενικώς ταιριάζουν πολύ, κάνουν τα ίδια πράγματα. Κάνουν κοινά follow στα ίδια πρόσωπα. Ξέρετε γιατί μιλάω, ε? Είστε πάρα πολύ φίλοι μου, να το ξέρετε. Εγώ την πρότασή μου την έκανα για σήμερα. Όποιος ακούει, χάρισμά του. Κλείσε τα μάτια, φως μου, ο Τάνος ο δικός μου. Θέλω να κάνει του χρόνου το γύρο του κόσμου. Μαζί με το Χρανιώτη, οι δυο τους πάντα πρώτοι. Χρειάζεται η Ελλάδα έναν άντρα υπότι. Κλείσε τα μάτια, φως μου, ο Τάνος ο δικός μου. Θέλω να κάνει του χρόνου το γύρο του κόσμου. Μαζί με το Χρανιώτη, οι δυο τους πάντα πρώτοι. Χρειάζεται η Ελλάδα έναν άντρα υπότι. Έλα, είστε οι καλύτεροι. Έλα, παιδιά, να φορτώνουμε ενέργεια. Έχει καλοκαιριάσει και καταλαβαίνετε τι γίνεται μόλις μπαίνουμε σε αυτή την εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι. Βγαίνουν τα ζευγάρια παγανιά. Έλεος,
Δεν τολμάς πια να πας για μπάνιο, παιδιά. Τσουπ, ένα ζευγαράκι παραδίπλα. Ξαπλώζεται, σαλιαρίζουν. Χαϊδεύονται, ρωτάνε ένα τον άλλον. Αγάπη μου, το αντικουνουπικό το πήρε. Ναι, μωρό μου, είναι στην τσάντα μου. Ρε, αγάπη, θα πλώσει τι πετσέτε σα. Εμείς γιατί είμαστε τρίο, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τόσες εκπομπές. Ο τύπος, ο Φαλακρούς, δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν και την άλλη. Δηλαδή, σε κάθε φωτογραφία είναι μέσα. Εν πάση περιπτώσει, κάπως τσιτώνω. Είμαι περίεργος. Είμαι περίεργος. Και τι έγινε, παιδί. Και τώρα που είπα ζευγάρι, όπως καταλαβαίνετε, θα περάσουμε σε κάποιες φωτογραφίες από το περιοδικό, οκ. Okay. Πολύ λυπάμαι. Λυπάστε κι εσείς. Σας αγαπάω. Πάμε. Πάμε να δούμε. Θέλω να δούμε λίγο τον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου. Παρακολουθούμε εδώ. Με τη Μαρία Καλάβρια, ξαπλώστρες. Πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα περισσότερο. Και από εδώ και η Χριστίνα Παπά είναι. Πολύ ωραία. Ας μείνουμε εδώ. Δείτε τι ωραία. Εδώ πια, καλό μεσημεράκι έχουν αυτοί σίγουρα. Φαντάζομαι και εμείς εδώ πέρα βλέπουμε, ξαπλώνει ένας πάνω στον άλλον. Δεν καταλαβαίνουμε τη ζέστη, δεν κολλάς λίγο, σου έρχεται και ο υδρότας. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό. Φοβάμαι μήπως δεν είχαν πάνω τους ψηλά για τις ξαπλώστρες. Είναι ακριβή η Μύκονος, παιδιά. Μην νομίζετε. Πάω παρακάτω, πάω σε Κωστόπουλο. Έχω και καρά, Νικολέτα. Έγινε. Τι γίνεται, θεωρούμε, παιδιά. Αποκλειστικό αποκλείεται, αφού το δείξανε εκεί πέρα. Αποκλειστικό δικό μας. Τώρα θα κάνω εγώ φήμη, θα περάσουμε τέλεια. Βλέπουμε εδώ πέρα, ας πούμε, σε άλλη φάση, ο Πέτρος και η Νικολέτα. Ο καθένας έχει την ξαπλώστρα του, δεν υπάρχει κάποια οικειότητα. Ένας βασιλικός στη μέση, γιατί το θες το πράσινο για το Instagram. Άμα το ανεβάσεις, βλέπεις τι ωραία, κόκκινο, κόκκινο. Βασιλικός, Πέτρος τσάντα, Νικολέτα καπέλο. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Εκεί πέρα λίγο τους βλέπουμε, κάπως χαϊδεύονται, κάπως χαριεντίζονται, κάπως πλατσουρίζουν. Θα μου πεις τώρα δεν είναι ζευγάρι. Αλλά δεν ταιριάζουν. Ναι. Δεν θα ήταν και ωραίο. Ναι. Δεν σας νοιάζει καθόλου. Ναι. Παιδιά, άμα θέλετε να μην σας νοιάζει, πρέπει να φωνάσετε πολύ δυνατά τον ναι. Δεν σας νοιάζει καθόλου. Ναι. Εγώ πιστεύω κάποιος τους νοιάζει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να είστε όλοι έτοιμοι γιατί αυτή η μάστιγα με τα ζευγάρια θα χτυπήσει αλίπητα σαν την Αλμύρα το καλοκαίρι σας. Πάω και σε Κωνσταντίνο Βασάλο με Ευρυδίκη που πλακώθηκαν στα jet ski. Να τους δούμε, θέλετε. Ναι! Δες τι ωραία. Τι ωραία, δεν βλέπουμε την Ευρυδίκη. Τέλειο. Πολύ ωραίο το πλάνο. Ωραιότατο. Μπράβο, ευτυχώς την αναφέρει πίσω. Του μπορεί να είναι μια κοπέλα που την πήρε έτσι. Που σκυλοπνιγόταν. Πάρα πολύ ωραίο. Να είναι καλά τα παιδιά να κάνουν και κανονικές διακοπές. Δύο άλλαξαν μαλλιά από εχθές μέχρι σήμερα και θα σας τις δείξω και τις δύο. Τέτοιος είμαι. Στο τέλος θέλω να ψηφίσουμε την καλύτερη αλλαγή. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Μην παθαίνετε στριγκλιά έτσι. Η μία είναι η Σία Κοσιόνη. Ωραία, εμένα μ' αρέσει, όχι. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έκανε τρελή αλλαγή. Άρεσε, εσύ. Δεν είναι κάτι τέτοιο, ας πούμε, αλλά ωραίο το λες. Το έφερε εκεί πέρα, ωραία, αξιοπρεπής η αλλαγή. Λίγο πιο ανάλαφρο, καλοκαιρινό look. Φοράει και πάρα πολύ ωραία γυαλιά, να το πούμε. Και η άλλη είναι η Μέρη Σινατσάκη. Ξέρω. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είμαι πιο ωραίος. Εδώ παρακολουθούμε αφέλειες. Γίνεται χαμός και νομίζω λίγα και τσιμπημένα πιο κόκκινα. Δεν είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Σας άρεσε η Κοσιόνη? Όχι. Όχι, μη λέτε όχι. Δεν είναι ωραίο. Έχει κανένα αλλαγή. Θα χειροκροτάτε. Σας άρεσε η Κοσιόνη? Χειρότερη που υπάρχουν στον κόσμο. Σας άρεσε η Μέρη? Να είναι καλά τα κορίτσια. Να είναι καλά και οι δυο τους κοπέλες. Αφιερωμένο. Με τη μαλλιά να σ' αποχαιρετήσω, με τη μαλλιά τραγούδι να σου πω. Κοντό μακρύ δεν έχω να σου δείξω, κοντό μακρύ δεν έχω δυστυχώς. Δώσ' μου μαλλί κι εγώ να προχωρήσω. Δώσ' μου μαλλί να παρηγορηθώ. Ωμωρέ, δώσ' μου μαλλί κι εγώ να προχωρήσω. Δώσ' μου μαλλί.
παρηγορηθώ. Ένα χειροκρότημα στο Πέτρο μας. Ένα χειροκρότημα που στηρίζει. Που στηρίζει, ωραίο ακούστηκε. Πάρα πολύ θέλω να περάσω ένα θέμα φωτιά. Η Ιωάννα Τούνη έκανε κανάλι στο YouTube. Είναι γεγονός. Είναι ανοιχτό. Σαν την Ιωάννα, σας περιμένει. Τα κανάλια πια ανοίγουν σαν τα σουβλατζίδικα. Υπάρχει σε κάθε μια χαρά ωραιότατα. Ο τίτλος του πρώτου βίντεο της. Θέλω να συγκεντρωθείτε. Είναι Ιωάννα Τούνη Amateur Sex Tape 100% Real. Not a clickbait. What the fuck. Εδώ λοιπόν δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη έναρξη. Καμία σχέση η κοπέλα φυσικά. Καμία σχέση με τον τίτλο. Πολύ, είναι παραπλανητικός, δεν πειράζει. Ήθελε να κερδίσει την προσοχή μας. Την κέρδισε, εγώ νομίζω. Μπράβο σε αυτό το νέο βήμα. Τα πρώτα δείγματα είναι καυτά. Καλή επιτυχία, Ιωάννα. Εμείς θα σε ακολουθούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την Πέμπτη ξέρετε ότι είναι τα μάντα, έτσι. Αν δεν είναι νικητές, θα γίνει χαμός. Ξέρετε ποιος θα εμφανιστεί, παιδιά, φέτος στα βραβεία ΜΑΤ. Ο Λούκα Χάνι. Δώσε τραγουδάρα. Εκπροσώπησε την Ελβετία στη Eurovision και βγήκε τέταρτος. Υπέροχο τραγούδι. Θα εμφανιστεί μαζί με τον Βαγγέλη Κακουριώτη. Καταλαβαίνετε, έχει να γίνει έτσι. Θα γίνει ο χαμός. Εν τω μεταξύ, εχθές η Βάνια. Κάπως μοιάζουν και λίγο, ρε παιδιά. Σαν μακρινά ξαδέρφια, μην τρελαίνεστε, δεν είπα δίδυμη. Πάρα πολύ ωραία. Η Βάνια γι' αυτόν μας μιλούσε χθες, έτσι δεν είναι. Που ήθελε να το γνωρίσει και από κοντά. Τι γίνεται, παιδιά, με τη Βάνια, τι γίνεται. Τα κατάφερε. Όλες οι επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα. Πρόκαλο! Τη Βάνια να πάει αύριο στα Mad Awards να γνωρίσει τον Λούκα ή ο Λούκα να έρθει εδώ να γνωρίσει τη Βάνια. Α, λέτε να γεννηθεί ένας μεγάλος έρωτας. Και μετά πώς πάει η δουλειά, τι θα γίνει, θα μετακομίσει η Βάνια, πάει στην Ελβετία. Θα γίνει κολλητή με τη Μαρία Ηλιάκη που είναι ειδική, τέλειο. Όσες φεύγουν από δίπλα μου, βρίσκουν τον έρωτα και φεύγουν στην Ελβετία. Τι είμαι, Παναγίτσα μου, το χρυσό το κουφέτο είμαι. Βάνια, αν θες να βρεις τον έρωτα, φύγε από μένα να γλιτώσεις. Σε άλλα νέα και τώρα θα σας πάω. Ο Ρονάλντο έκανε διακοπές στην Ελλάδα, στη Μεσσηνία, το μάθατε. Εντάξει, μην είστε έτσι αφιλόξενοι, κάντε μια χαρά. Καλό μεσημεράκι, πάρτε να μετράτε κοιλιακούς μέχρι να τελειώσει. Μέχρι τέλη Αυγούστου. Ένα διάφορο σχεδόν σώμα. Η δική μου είναι καλύτερη, μεγαλύτερη ναι, σε αυτή τη φάση πιστεύω. Αλλά καλύτερη όχι. Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει. Μπράβο, πώς είναι το σώμα το ανθρώπινο, πώς μπορεί να γίνει με γυμναστική. Σοκαριστικό. Δεν μου έχει κάνει ποτέ κλικ αδιανόητο που λες να έχω αυτό το σώμα. Όλες, μπράβο το παιδί που το έχει. Το χειροκροτάω, χαίρομαι. Τρώω τα σουβλάκια. Πάρα πολύ ωραία. Φωτογραφήθηκε με την γογότη μας Τροκώστα και τον Τραϊανό Δέλα. Καλό μεσημεράκι από όλες τις μπάντες. Πάρα πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος σηκώθηκε να φύγει. Πόσο πιστεύετε ότι ξόδεψε για τη διαμονή του? Είμαστε τελικά μια ακριβή χώρα, αυτό θέλω να σας πω. Έδωσε 56.000 ευρώ. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο για τη διαμονή, μην νομίζεις. Μην νομίζεις ότι το φαΐ και τα λοιπά και τα υπόλοιπα, άλλα χαρτζηλικά και έφυγε. Και μόνο για τη διαμονή αυτά και φεύγω, δεν αφήσω και ένα φιλοδόρμα για τα παιδιά, τώρα μην με λένε και γύφτο. 25.000 για το φιλοδόρμα. 25. Δηλαδή να μην ξέρουμε, να το ξέραμε, καθόμαστε εδώ πέρα στην Παιανία, στο Open Beyond, αντί να πάμε εκεί πέρα, να μεταφέρουμε στον κύριο Ρονάλντο. Έλεος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, σου λέει να αφήσουμε κάτι για τα παιδιά. 25.000 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Όπω τα λεφτά, παιδιά, διανόητα. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω κάτι, και αν μπορείτε, θέλω μια απάντηση πολύ ειλικρινή. Θέλω να είστε. Αλήθεια, ε? Δεν είμαι σίγουρο. Σας έδιναν το Ρονάλντο. Έτσι όπως είναι. Με τα λεφτά του εννοώ. Τα πάντα του. Και εμένα χωρίς λεφτά. Φτωχαδάκος. Αλλά με απίστευτη προσωπικότητα. Με καλή διάθεση και χιούμορ, ποιον θα διαλέγατε? Δεν σας πιστεύω, αφιερωμένο. Ξεσηκωθείτε τώρα που προλαβαίνουμε. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου που αντί για την καρδιά μου το Ρονάλντο αγαπάς. Στο Ρονάλντο θες να πας, μόνο εκείνον αγαπάς.
και χαλάλι σου. Πάρε τα λεφτά σου, κρατά τα κοντά σου, χρήματα η αγάπη σου. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου, που αντί για την καρδιά μου, τώρα να το αγαπάω.